Το δυνατό σουτ που γίνεται και η απόκρουση από τον Εσσονό τερματοφύλακα τον Κάλμα. Την παλιά ωραία στον Αγαθοκλέος που κάνει το σουτ κόντρα η μπάλα. Παλιά του Μάρη του Χαραλάμπους, η κεφαλιά από τον Κωνσταντίνου, η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι. Η παλιά βγαίνει ο Παναγιώτου με γροθιές, πρόλαβε και έδιωξε. Και αυτός βρίσκει το Γιαννάκη τον Οκά. Γιαννάκης Οκάς, πολύ καλή προσπάθεια. Έδωσε στον Μαλέκο το σούτ από τον Μαλέκο, η απόκρουση σε κόρνερ. Εκτελέστηκε το φάουλ, πέρασε η μπάλα, η απόκρουση από τον τερματοφύλακα Κάλμα. Παλιά για τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου, κάνει το πλασέ, η μπάλα έξω. Στόλιαριτς. Έδωσε στον Γιώργο τον Θεοδότου, η σέντρα καλή. Είναι ο Μάριος Αγαθοκλέος, κάνει το σούτ πέρα στο δοκάρι. Το σούτ και πέρα στα δίχτυα από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Μιχάλης ο Σάντος προσπάθησε για την κεφαλιά, η μπάλα που φτάνει στον Γιαννάκη τον Οκά, που κάνει το σούτ και μπάλα στα δίκτυα. Είναι το 2-0 για την εθνική μας ομάδα. Ο Τερέκοφ γυρίζει στον Κρυστάλ, κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Να, η Εσσονή που μειώνουν σε 2-1. Κρυστάλ εκτέρεσε το φαουλ, της είναι η κεφαλιά και μπάλα στα δίκτυα. Απίστευτη εξέλιξη. Μέσα σε ένα λεπτό οι Εσσονοί καταφέρνουν να ισοφαρίσουν. Οι έντονες αποδοκιμασίες που ακούγονται από τους 4.000 περίπου Κύπριους φίλαθλους που ήρθαν στο Τσίριο για να συμπαρασταθούν στην ομάδα μας. Καθόλου δεν αρέσει αυτό το 2-2, ενώ βέβαια αυτό που ενόχλησε περισσότερο ήταν η άσχημη εμφάνιση.